Οι αντιδήμαρχοι, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους δύο αντιδημάρχους, τον Θανάση τον Γεωργίου και τον Σωτήρη τον Νικολάου, για τα 2,5 χρόνια αυτά παρουσίας του Δήμου σαν αντιδήμαρχους, ένας τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας και άλλος των Αγίων Θεοδόρων. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, διότι κάνανε ένα τεράστιο και πολύ καλό έργο, συνεργαζόμενοι πάντοτε με τη Δημοτική Αρχή. Προχωρήσαμε αυτά όλα τα έργα που είχαμε πει και προεκλογικά με το προεκλογικό μας φυλάδιο. Εύχομαι στους νέους αντιδημάρχους, τον Κώστα τον Παντελέο και τον Σπύρο Τωράτη, να έχουν την ίδια επιτυχία στο έργο που μόλις αναλάβανε και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να τελειώσουμε αυτά τα έργα που έχουμε υποσχεθεί. Και τα έργα προχωράνε, όπως το Λύκειο προχωράει, το τελείωμα του Μπορειβάζη προχωράνε. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα εγκριθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο οι δύο κόμβοι που αφορούν το κολυβητήριο και το Λύκειο του Λουτρακίου και είμαστε εδώ πέρα εργαζόμενοι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ό,τι έχουμε υποσχεθεί. Πλησιάζει το καλοκαίρι και δήμαρχε, εντάξει, σε ένα μήνα λογικά τα καταστήματα και η παραλία θα γεμίζει, όχι με να κάνουν μπάνιο, αλλά θα έρθει ο κόσμος. Φέτος το 17 φαίνεται ότι θα είναι μια καλή τουριστική χρονιά αν δεν έχουμε κάτι για όλη την Ελλάδα, αν έχουμε κανένα θέρμο επεισόδιο με τους διπλανούς ή κάτι άλλο. Πιστεύουμε ότι φέτος ότι θα πάει καλά και ο Δήμος μας, από τη μια άκρη στην άλλη μιλάω τουριστικά, από τα συμβόλαια που έχουν κλείσει τα τουριστικά γραφεία με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα τουριστικά γραφεία, φαίνεται ότι θα είναι μια καλή σεζόν. Έδειξε τα πρώτα σωστά, καλά, ωραία δόντια η τουριστική σεζόν και τις απόκριες και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παρόλο που ήταν μετά τις απόκριες, έδειξε μια πολύ καλή εικόνα όλο γενικότερα η περιοχή ο Δήμος μας. Και η Άγιοι Θεόδωροι και τα Ίσμια και το Λουτράκι και ο Ισμός και η Βουλιαγμένη και το Σύνος. Οι παραλίες, ναι, πιστεύουμε ότι φέτος οπωσδήποτε θα είναι έτοιμες, τώρα πριν το Πάσχα θα κάνουμε ό,τι κάνουμε και κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να βρούνε το Λουτράκι επισκέπτες όσο γίνεται σε καλύτερη κατάσταση. Προχωράει ένα άλλο θέμα, προχωράει το σχέδιο του Πολυτεχνείου για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του Λουτρακίου, πιστεύουμε σύντομα θα είναι έτοιμο και ευχόμαστε ότι σύντομα θα το πάρουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να το υλοποιήσουν. Εδώ είμαστε και για το ΣΠΑ θέλω να πω και δύο θετικά λόγια, ότι έχουμε μια πολύ καλή, ξεκίνησε φέτος με μια αύξηση του 18% το Γενάρη, 65% το Φλεβάρι, εν σχέση με τις περσινή σεζόν. Όσο πάει και ανεβαίνει, ο κόσμος μένει αρκετά ευχαριστημένος από το Λουτράκι Thermal Spa. Είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τον κόσμο, να τους εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μπορέσουμε να έρχονται στη συνέχεια περισσότερες, να έχουμε περισσότερες αφήξεις. Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι όλοι οι επιχειρήσεις, όλοι μαζί, οι φορείς, δήμος, καζίνο, επιχειρήσεις, όλοι μαζί, είμαστε έτοιμοι για αυτή τη νέα σεζόν, την τουριστική σεζόν που έχει ξεκινήσει ήδη σιγά-σιγά, δειλά-δειλά και τώρα θα ανοίξει οπωσδήποτε και τα ξενοδοχεία λίγο πριν το Πάσχα και ευχόμαστε ότι αυτή η φετινή σεζόν θα είναι μια καλύτερη σεζόν.